Δεν λέει ψέματα ο Βασίλης, το ξέρω χρόνια. Κάνε ένα κοντινό, θα απαντήσω, παιδιά. Ναι, ναι. Δείξε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά μένει έτσι θα ήταν. Δεν έχω αλλάξει κάτι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι ωραία, τι κόριτσα. Και θα σας πω ότι δεν έχω κάνει ποτέ, γιατί με ρωτούν αρκετοί. Προφανώς γιατί δεν έχω τη γαλλική μητούλα, αλλά εμένα μου αρέσει η μύτη μου. Με ρωτούν αρκετοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή έχω απαντήσει και στην εκπομπή. Τι? Ότι δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική επέμβαση στη μύτη μου. Ναι, γιατί αν τα λες θα ήταν αποτυχημένη. Ευχαριστώ. Αλλά υπάρχει μία μέθοδος, τέλος πάντων. Ένα τρίκ το πει. Ναι, ένα τρίκ που είναι και στο μακιγιάζ που κάνεις μία φωτοσκίαση. Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Η πλαστικός μου. Ναι. Καλέ, το λες σοβαρά. Εγώ θα το πω, γιατί να μην το πω, παιδιά. Παιδιά, μπράβο, ρε Φέι, μπράβο. Παιδιά, λέμε αλήθειες εδώ. Ο Μοδωρός δεν πιστεύει ότι το λες στον αέρα. Ναι, νόμιζα ότι θα πει τίποτα ψέματα. Δεν έχω κάνει πλαστική επέμβαση, αλλά θα σας πω ότι έκανα, το ανακάλυψα πριν 1,5 χρόνο και το έκανα. Εσύ και το έκανα πρώτη φορά πριν 1,5 χρόνο σχεδόν, όπου βάζεις λίγο ή αλουρονικό στη μύτη. Και διορθώνεται κάπως η καμπύλη που κάποια κορίτσια έχουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Α, γίνεται μονοκόμματο, γίνεται πιο, πώς λέγεται. Πιο ίσιο. Ίσιο. Ναι. Δηλαδή, το κενό στην μπορούμε να την αγγίξουμε από κοντά αυτή τη μύτη. Όχι, δεν αγγίζει τίποτα. Εσύ όλα θα λες να αγγίξεις. Μέχρι εκεί. Αυτό. Το οποίο είναι μια υπόθεση 2-3 λεπτών. Δεν είναι κάτι. Μπράβο που το λες. Μπαίνω δηλαδή και βγαίνω. Γιατί να μην το πω. Και όλα τα κορίτσια τώρα που να βλέπει και να μην θέλει να κάνει πλαστική, γιατί αν αλλάξει τη μύτη σου και αλλάξει τελείως, αλλάζει το πρόσωπό σου. Δεν ξέρω, εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ. Άρα δεν αλλάξει τη μύτη. Απλώς έχω κάνει αυτή τη μικρή, πολύ μικρή διόρθωση με 2 τσιμπηματάκια. Μπράβο. Μπράβο.